Από το πρώτο επεισόδιο έχουμε δει ότι στην ουσία φαίνεται σε εμάς τους τηλεθεατές ότι διακόπτει ο Χάρης τον Ανδρέα και ενώ ξεκινάει μια ιστορία που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν τον αφήνει ποτέ να ολοκληρώσει. Αυτό λοιπόν που είδαμε από το πρώτο επεισόδιο επαναλήφθηκε πολύ πιο έντονο αυτή τη φορά και θέλω λίγο να το δούμε γιατί μετά έχω να σας αποκαλύψω και ένα παρασκήνιο. Δηλαδή το τι ακριβώς έγινε όταν οι κάμερες δεν έγραφαν. Για πάμε. Ανδρέα μου, συζητάω συγγνώμη γιατί πρέπει να πούμε. Και το πλάτιασα. Το πλάτιασα, έπρεπε πριν να με κόψουν. Οι από πάνω αργήσανε. Ανδρέα μου, και να θέλουμε να αργήσαν, κόψουμε. Αργήσατε, παιδες. Δεν... Καλά, αυτό το ξέρω. Μισή ώρα μου έχουν πει να σε κόψω και σε αφήνω. Κόφτω, να ακούω συνέχεια. Καλά κάνεις, γιατί έχω αποφασίσει να έχω μια σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων και του λόγου μου. Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι. Ελέφω. Το οποίο δεν είναι στο πρόγραμμα. Έχω μια απορία. Και καλά. Θέλω να την διατυπώσω τώρα. Ναι. Είμαι σίγουρος ότι βγαίνοντας από το σπίτι, ναι, πήγες και είδες, αν όχι όλα, πολλά από τα επεισόδια που έχουν προβληθεί. Φυσικά. Θέλω να μου πεις αν είδες κάποιες συμπεριφορές, κάποιες ατάκες, κάποια λόγια, τα οποία κοιτάζοντάς τα, έπεσες από τα σύννεφα, mm-hmm, αν είδες κουβέντες που είπες «δεν το περίμενα», mm-hmm, αυτή είναι η πορεία. Ωραία ερωτήματα, αλλά πριν από αυτά πρέπει να μας πει αν η συνολική εικόνα που έχει αυτός μέσα προσεγγίζει τη συνολική τηλεοπτική εικόνα που εισέπραξε. Να μας πει αυτό, να δούμε αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας και μετά τα ερωτήματά σου γίνονται κέρια. Λίκια. Τα κορίτσια μέσα είναι γκόμενες ωραίες ή είμαι γολιγούρης. Πάλι γκόμενες. Ή είμαι γολιγούρης. Εντάξει, εγώ έχω τις προτιμήσεις μου ήδη, έτσι. Όχι, άλλο σε ρωτάω. Είναι όλες πολύ όμορφες. Άρα δεν είμαι γολιγούρης. Όχι, βέβαια, ποτέ. Ποτέ, Ανδρέα. Και τα δύο, έτσι. Πάψε εσύ, μωρέ. Που θίγεσαι παρθενοπίτσα με τον γκόμενα. Φοβάσαι μην πα σπίτι και σε δίνει γυναίκα. Τώρα τι είναι αυτά που λες. Έμα τι λέω. Τι φοβάμαι, είναι δεδομένο. Θέλω να θυμίσω ότι απομένουν περίπου 20 λεπτά για να κλείσουν οι γραμμές μας. Που σημαίνει ότι έχετε περίπου 20 λεπτά για να στηρίξετε με μία ψήφο ή με όσες θέλετε βασικά αυτόν που θέλετε να παραμείνει μέσα στο σπίτι και την ερχόμενη εβδομάδα. Θετική ψήφος. Θετική λοιπόν. Ψήφος, πάντα θετική. Να μείνει, ναι. Αν και είναι μια περίοδος που η λέξη θετική, θετικός ή οτιδήποτε έχει πάρει μια... στραβή η έννοια όταν ψήφο, είσαι θετικός, στην αλλά στην προκειμένη... Στον ψόφο έχει πάρει. Ναι. Στην ψήφο είναι μια χαρά. Κανονικά. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο, ναι, και όταν λέω σε αυτό το σημείο εννοώ... Την κοιλιά σου. Σε αυτό το σημείο. Γιατί αυτή κοιτάζεις. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να σας ενημερώσω ότι οι γραμμές έκλεισαν. Καλά, τα άλλα παιδιά δεν μου λένε ευχαριστώ που έκανα την Άννα Μαρία σταματήσει. Δεν πρόλαβαν εσύ, Ανδρέα μου, αφού τους... Δεν ακούγεται. Έπρεπε όλοι να μου πούνε ευχαριστώ. Μπορεί να σε ετοιμάσουν χορευτικό ολόκληρο... Έτσι, δεκτό, δεκτό. Και θα το δεις. Τι έγινε με τις κάλπες? Κλείσανε. Ο κύβος ερήφθη. Ο κύβος ερήφθη. Και σε λίγα λεπτά θα είμαι σε θέση να ανακοινώσω στα παιδιά και σε όλο τον κόσμο ποιος ή ποια... θα αποχωρήσει από το σπίτι. Είναι προνομιούχος θες ή δυσμενής? Προνομιούχος είπες? Προνομιούχος ή δυσμενής? Είναι προνομιούχος ή δυσμενής η θέση μου? Σου. Είναι, ναι, προνομιούχος αυτή τη στιγμή. Τι κακό παιδί. Όχι, είναι προνόμιο να είσαι εδώ και να ανακοινώνει. Πρόσεχε. Σε κάποιον να φύγει. Όχι. Είναι δυσμενής. Θα σου πω το εξής. Είναι προνομιούχος γιατί θα πω σε δύο ότι δεν φεύγουν. Καλά, έτσι κι αλλιώς δύο δεν φεύγουν. Άρα... Αλλά κάποιος θα αποχώρησε εκείνη το επίκεντρο. Στη ζυγαριά, Ανδρέα. Το έχω κάνει χιλιάδες φορές. Ωραία, είναι δυσμενής η θέση μου, λοιπόν. Οπότε επίτρεψέ μου να σου πω, είδες η προστακτική που δεν θέλει αύξηση. Το ξέρω. Επίτρεψέ μου, λοιπόν, να σου πω ότι πάντα, μα πάντα, μένει στενοχώρια και μένει και σε αυτούς, γιατί αυτοί που έχουν μείνει δεν καταφέρνουν να χαρούν, γιατί πριτανεύει στενοχώρια αυτού που φεύγει. Το θετικό είναι, ναι, ότι και οι δύο έχουν χιούμορ. Πολύ. Να κάνουν μπροστά στην κάμερα, αλλά καλά. Να μην τρελαθούμε. Εσύ έχει γίνει στα παρασκήνια. Λοιπόν. Εγώ βλέπω δύο, ναι, ανθρώπους και καταρχάς μην απασφαλίζετε τον Ανδρέα. Έχω να το πω, μπορεί, ναι, να είσαι ευφιέστατος Χάρη και να έχεις αυτή τη θέση που έχεις ως κεντρικός παρουσιαστής, αλλά με τον Ανδρέα μην τα κάνουν αυτά. Δεν τα πάνε. Γιατί ο Ανδρέας είναι ισοπεδωτικός τηλεοπτικά. Έτοιμος να σηκωθεί. Τον έχουμε σε πολύ πολύ λίγο να μας μιλά για αυτήν. Λοιπόν, καταρχήν μετά, να εξηγήσουμε κάτι, ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος δεν έχει, ναι, ακουστικό, άρα το δεν ακούει τις οδηγίες από το κοντρόλ, ναι, σε αντίθεση με το Χάρη. Άρα λοιπόν και αυτό ότι διακόπτεται και τα έβαλε με την παραγωγή, που ήταν το πρώτο κομμάτι του βίντεο,
ουσιαστικά ο Χάρης πρέπει να το πούνε 5-6 φορές για να το σταματήσει. Ποτέ δεν θα ακουστικό. Έχω να σας πω ότι δεν έχει βάλει σε όλη του την καριέρα ποτέ ακουστικό. Είχε floor manager με. Μπράβο, μετά από χαρτόκια. Όλοι που μου είπαν άνθρωποι που ήταν εκεί ήταν ότι όταν έγινε η πρώτη κόντρα ουσιαστικά χρονικά, δηλαδή που είπε αυτό το πράγμα για την παραγωγή, ότι όσο και σου λένε. Ήταν τόσο εκνευρισμένος που ζήτησε να έχει το ηλεκτρονικό του τσιγάρο για να καπνίσει. Γιατί ήθελε να βγάλει λίγο αυτή την ένταση που ένιωθε μέσα του. Και μάλιστα έφερε και λίγο σε δύσκολη θέση εκεί τους ανθρώπους, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι εύκολο να καπνίζει κάποιος την ώρα του. Καλά, δεν τον δείχνουν οι κάμερες όποιον δεν καπνίζει. Εννοείται, θέλω να πω όμως ότι. Είναι μια αντίδραση που τους λέει. Μην με δείξετε πλάνο, δεν θέλω τώρα, έχω τρελαθεί. Το κατάλαβα, αυτό, έτσι όπως το είπατε, νόμιζα ότι έγινε μετά. Την ώρα του live έτσι. Ζήτησε το ηλεκτρονικό του τσιγάρο σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το άφησε, το έκανε διακριτικά και του είπε στις κάμερες, μην με δείχνετε. Είναι σαν να τους λέει, παιδιά, τέρματα πλάνα, δεν θέλω να συμμετέχω σε αυτή την κουβέντα, μην με δείχνετε. Και νομίζω ότι του κάνανε κάποια πολύ κοντινά για να μην φαίνεται το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Δεν το έδιναν καθόλου με ενημέρωση. Είναι η αντίδραση ενός έμπειρου παρουσιαστή που δεν θέλει. Εκείνη τη χρονική στιγμή να τον δείξουν πλάνο ούτε να μιλήσει. Εντάξει. Οπότε με αυτή την κίνηση φρενάρει. Εσύ τι θα έκανα σε μας σου έλεγαν, μου λένε να σε διακόψω, αλλά εγώ δεν σε διακόψω. Αυτό και χειρότερα θα μπορούσε να γίνει. Είναι πάρα πολύ συμπαθής να πω ότι αυτό ήταν μεγάλο φάουλ του. Δηλαδή, ακουστικό φοράμε όλοι. Δεν μπορείς να πεις τον. Και εμένα ο Θέμης μπορεί να μου πει τώρα διέκοψε τον Γρηγόρη. Mm-hmm. Στον Γρηγόρη μπορεί να πει μάζεψε την πατάτα της Κατερίνας. Δεν θα πούμε ποτέ στο ακουστικό εγώ, α, ο Θέμης μου είπε αυτό ή ο Θέμης μας θα μαζέψει. Ή δεν κόβεσαι και κόψω. Δεν λέγεται. Πολύ περισσότερο. Στον Ανδρέα Μικρούτσικο.